Arnos Online Education, σας καλωσορίζουμε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της arnos.gr και μαζί, παιδιά, θα προετοιμαστούμε πλήρως, άρτια και στοχευμένα για την επιτυχή εισαγωγή σας στα πρότυπα σχολεία και τα προγράμματα υποτροφίας των ιδιωτικών σχολείων. Ας πάμε να απολαύσουμε μια πολύ όμορφη άσκηση, οικοδομώντας όχι μόνο το τι θα κάνουμε, αλλά κυρίως, παιδιά, το γιατί το κάνουμε. Οικοδομώντας πώς σκεφτόμαστε, πώς παρατηρούμε και πώς αντιλαμβανόμαστε προκειμένου να φτάσουμε στη λύση. Ας απολαύσουμε μία άσκηση των μαθηματικών. Ερώτηση 10. Πού βρίσκεται, λέει, το καγκουρό? Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ένα καγκουρό το οποίο είναι, παιδιά, τι? Έχει μπλεχτεί λίγο μέσα στα σχηματάκια. Είναι ένας κυκλάκος. Έχουμε ζωγραφίσει, παιδιά, ένα τετράγωνο και έχουμε ζωγραφίσει, παιδιά, και ένα τριγωνάκι. Και κάπου ανάμεσα στο σύμπλεγμα αυτών των τριών σχημάτων βρίσκεται, παιδιά, και το καγκουρό. Το καγκουρό, παιδιά, πού είναι? Είναι μέσα στον κύκλο και μέσα στο τρίγωνο, αλλά έξω από το τετράγωνο. Μέσα στον κύκλο και μέσα στο τετράγωνο, αλλά έξω από το τρίγωνο. Είναι μέσα στο τρίγωνο και μέσα στο τετράγωνο, αλλά έξω από τον κύκλο. Είναι μέσα στον κύκλο, αλλά έξω από το τετράγωνο και έξω από το τρίγωνο, ή μέσα στο τετράγωνο, έξω από τον κύκλο και έξω από το τρίγωνο. Εδώ, παιδιά, πρέπει να έχουμε την αίσθηση αυτό που λέμε πού βρισκόμαστε. Βρίσκομαι μέσα στην πισίνα ή έξω από την πισίνα. Είμαι μέσα στο σπίτι μου ή έξω στο σπίτι μου. Και παρατηρήστε, παιδιά, το καγκούρο. Το καγκούρο, παιδιά, είναι εδώ πέρα. Επομένως, το καγκούρο, παιδιά, πού είναι? Είναι σίγουρα μέσα στον κυκλάκο. Ο κυκλάκος δεν είναι αυτός? Μέσα στον κυκλάκο είναι και το καγκούρο. Σίγουρα, λοιπόν, είναι μέσα στον κυκλάκο. Και σίγουρα είναι και μέσα από άλλο, παιδιά, μέσα στο τετράγωνο. Αυτό δεν είναι το τετραγωνάκι, ε? Μέσα στο τετράγωνο δεν είναι και το καγκούρο? Το καγκούρο είναι μέσα στο τετράγωνο, δεν είναι κάπου εδώ παρά έξω. Άρα σίγουρα είναι μέσα στον κύκλο και μέσα στο τετράγωνο. Λοιπόν, και ως προς το τρίγωνο τι είναι, παιδιά? Το τριγωνάκι είναι εδώ πέρα. Αν το καγκουρό ήταν κάπου εδώ μέσα στο τριγωνάκι, θα λέγαμε ότι είναι μέσα στο τρίγωνο. Αλλά το καγκουρό, παιδιά, δεν είναι μέσα στο τρίγωνο, είναι απ' έξω του. Άρα τι απαντάμε? Μέσα στο κύκλο, μέσα στο τετράγωνο, αλλά τι? Έξω από το τρίγωνο. Αυτό, παιδιά, ήταν και άμεσο, δηλαδή οποιοδήποτε, παιδιά, με γνώμονα την αίσθηση του χώρου και πού βρισκόμαστε, αυτή την ερώτηση μπορεί να την απαντήσει πολύ παρατηρητικά, ποιοτικά και όμορφα. Συνεχίζουμε την καθοδήγηση μας, παιδιά, με την επόμενη ερώτηση 11 που λέει: βάζουμε τους αριθμούς 2, 0, 1 και 3 σε μία μηχανή που κάνει προσθέσεις, όπως το σχήμα. Λοιπόν, είναι, παιδιά, μία μηχανή που όταν της δίνεις νουμεράκια, αυτομάτως τα προσθέτει και σου βγάζει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν της δώσουμε το 2 και το 0, όπως φαίνεται εδώ, τα προσθέτει, και πόσο βγάζει, 2 και 0, 2. Ή αν της δώσουμε τα νουμεράκια 1 και 3, τι κάνει η μηχανή, παιδιά, τα προσθέτει και πόσο βγάζει, 4. Άρα, αν προσθέσουμε το 2, προσθέσουμε το 2 και το 4, πόσο θα κάνει το ερωτηματικό, τι αποτέλεσμα θα βγάλει? 2, 3, 4, 5 ή 8. Α, εδώ, παιδιά, κοιτάξτε, εδώ, παιδιά, θέλει προσοχή. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, λέει, στο κουτάκι με το ερωτηματικό? Άρα, παιδιά, τι νουμεράκι θα βάλουμε εδώ στο ερωτηματικό? Λοιπόν, παιδιά, δώσαμε τη σκέψη, δώσαμε το ερέθισμα. Λοιπόν, προχωράμε ποιοτικά και όμορφα για να δώσουμε, παιδιά, ποια είναι η σωστή απάντηση. Δηλαδή, ποιος είναι ο αριθμός, το αποτέλεσμα στο κουτάκι με το ερωτηματικό. Και ολοκληρώνουμε, παιδιά, την ερώτησή μας και με την επόμενη, της ασκής μας με την επόμενη ερώτηση που είναι η 12. Ένα παιδάκι τι έκανε? Ένα παιδί έγραψε με μπογιές τη φράση «μαθηματικός διαγωνισμός». Πήρε μπογιές, έτσι, πήρε τα χρωματάκια του, έτσι, έτσι, και έγραψε αυτή τη φράση. Όμοια γράμματα, τα όμοια γραμματάκια έχουν το ίδιο χρώμα. Ενώ τα ανώμοια γράμματα, τα διαφορετικά δηλαδή γράμματα, έχουν διαφορετικό χρώμα.
Δηλαδή, παιδιά, παράδειγμα, εδώ που βλέπουμε το α και το α και το α, δηλαδή τα χρωματάκια, δηλαδή τα όμοια γράμματα, τα ίδια γράμματα, τα ίδια, έτσι, όπως είναι εδώ το α για παράδειγμα, θα έχει το ίδιο χρώμα, εντάξει. Ενώ ανώμοια γραμματάκια, διαφορετικά δηλαδή μεταξύ τους γραμματάκια, θα έχουν και διαφορετικό χρώμα. Άρα πόσα χρώματα χρησιμοποίησε το παιδάκι? 11 χρώματα, 12 χρώματα, 13, 14, 15 χρώματα. Εδώ λοιπόν, παιδιά, θα πρέπει να διαβάσουμε πάρα πολύ καλά αυτή τη φράση για να δούμε πόσα γράμματα είναι τα ίδια και πόσα γράμματα είναι τα διαφορετικά. Δηλαδή, το α πόσες φορές το έχουμε? Έχουμε 3 φορές το α. Άρα σίγουρα χρησιμοποίησε ένα χρωματάκι για το α. Μετά έχουμε το μη. Πόσες φορές έχουμε το μη? 1, 2, 3. Έχουμε 3 φορές το μη. Άρα θα χρησιμοποίησε άλλο χρωματάκι για το γράμμα μη. Καταλάβαμε, παιδιά? Μετά, τι άλλο γράμμα έχουμε? Έχουμε, παιδιά, το θήτα. Το θήτα πόσες φορές το έχουμε? Μία φορά το θήτα, άρα θα χρησιμοποιήσει άλλο γραμματάκι για το θήτα. Λοιπόν, παιδιά, κάντε με το καλό αυτή τη δουλειά για να δείτε πόσα είναι τα ίδια γράμματα και πόσα είναι τα διαφορετικά γράμματα, για να καταλήξουμε και στο πόσα χρώματα τελικά χρησιμοποίησε το παιδάκι. Τόσο όμορφα και τόσο απλά, παιδιά, παίζοντας και παρατηρώντας, παιδιά. Παίζοντας και παρατηρώντας, παιδιά, τα μαθηματικά. Παίζοντας και παρατηρώντας με τη λογική και την πληροφορία που τόσο όμορφα και τόσο απλά φαίνεται πίσω από τις λέξεις και τις εκφωνήσεις των μαθηματικών. Και φυσικά, σε αυτό, παιδιά, δεν είστε μόνοι σας. Όλη η οικογένεια γονέων, δασκάλων και μαθητών, με τους δικούς σου δασκάλους της δικής σου εκπαιδευτικής οικογένειας annos.gr, είναι πάντα εδώ σε κάθε βήμα σου για να σε βοηθήσουν να αλληλεπιδράσουμε μαζί, στέλνοντας με το καλό το μήνυμά σου στο info@annos.gr και όλοι μαζί να ταξιδέψουμε στη γνώση και την κορυφή με τρόπο όμορφο, απλό και κατανοητό. Να είστε πάντα καλά, καλή συνέχεια, υγεία και πολλά χαμόγελα να έχετε όλοι σας. Σας ευχαριστώ θερμά, παιδάκια, να είστε καλά. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε, παιδιά, να απολαύσετε μέσα από την αναλυτική και στοχευμένη διδασκαλία μας για την πλήρη και στοχευμένη προετοιμασία εισαγωγής μας στα πρότυπα σχολεία και στα προγράμματα υποτροφίας των ιδιωτικών σχολείων. Μπορείτε, παιδιά, να αποκτήσετε πρόσβαση στο αναλυτικό υλικό της arnos.gr, της ιστοσελίδας, και να απολαύσετε με ηρεμία την αναλυτική βίντεο διδασκαλία που θα βρείτε για κάθε κομμάτι της εξεταστέας ύλης που χρειάζεται να γνωρίζουμε, να προετοιμαστούμε μέσα από αναλυτική βίντεο διδασκαλία, καθώς επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε, παιδιά, ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε για το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των live μαθημάτων προετοιμασίας μας για τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων μας, επικοινωνώντας με τη γραμματεία του κέντρου μας είτε μέσω email είτε καλώντας στο σταθερό τηλέφωνο που θα βρείτε στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας. Και με πίστη, ηρεμία και θετική σκέψη όλα θα πάνε κατευχήν. Υγεία, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή επιτυχία ευχόμαστε στις μικρές μας φίλες και τους μικρούς μας φίλους του Δημοτικού, και να θυμάστε, παιδιά, ότι η φιλότιμη και αξέπαινη προσπάθεια πάντα αναγνωρίζεται, εκτιμάται και στο τέλος ανταμείβεται. Καλή συνέχεια και σας περιμένουμε για να οικοδομήσουμε τη σκέψη, να οικοδομήσουμε πρώτα το γιατί και μετά το πώς. Καλή συνέχεια. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ όλα τα παιδάκια. Να είστε πάντα καλά. Οι δάσκαλοι σας είναι δίπλα σας.